μετά το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Φίσερ. Αρόγιο που έμεινε ξεμαρκάριστος αλλά δεν δοκίμασε το σουτ. Στον Μπράουν, τον οποίο έχει αναλάβει ο Τεόντοσιτς. Το σουτ του Μπράουν, η μπάλα πέφτει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Μακάμπι προηγείται με 6-1. Αρόγιο. Με αντίπαλο τον Γκριρ που τον έχει χάσει πολλές φορές στο ξεκίνημα. Μπράουν στέκεται και δοκιμάζει για 3 μετά την προσποίηση. 13-6. Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετικά ευάλωτος αυτά τα πρώτα λεπτά στα μετώπιστέν του. Και όντως, παιχνίδι που παίζεται σε σχεδόν τρελό ρυθμό. Βούισιτς τελειώνει ο ίδιος την φάση βάζοντας την μπάλα στο παρκέ και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του με το χουκ. Για την ώρα η Μακάμπι προηγείται από τον πρώτο πόντο του Λιόρε Λιγιάου με 20-15. Ολυμπιακός πάντα απέναντι στη ζώνη του Γκέρσον, την οποία διασπάμε να σου τριών πόντων ο Μπουρούσης από την γωνία. 20-17, τους ήταν για δύο. Γρήγορη εκτέλεση από τον Τρε Σίμον για τρεις. Ο άνθρωπος που πιθανώς βάζει και τα χρήματα στη Μακάμπι ή τα περισσότερα χρήματα στη Μακάμπι, ο Φέντερμαν. Φάιζερ και ο Ολυμπιακός σε άμυνα ζώνης. 2-3 με τον Σκορτσιανίδη στο κέντρο της. Σκοράρει από την γωνία για 3 ο αρχηγός της Μακάμπι και ο μεγαλύτερος ελληνικιά παίκτης στο rebound του Πρίντεζη. Έξω στον Παπαλουκά. Χαλπερίν για 3. 35-30 από το σουτ του Γιωτάμ Χαλπερίν, που και αυτός όπως ο Βούισιτς επιστρέφει σε του Στόκτον και του Μαλόν. Ελιγιάου, καλάθι και φάουλ, καθώς ο Ολυμπιακός έχασε το rebound. Δεν είναι πολλές φορές που η Μακάμπι έχει δράσει τα επιθετικά rebound, αλλά αν αυτές τις λίγες φορές άντεξαν. Ο Ολυμπιακός τις κάλυψε, ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει περάσει ούτε μία φορά. Εδώ από την συνεργασία του Φίσερ και του Μπράουν, καθαρά αμερικάνικη συνεργασία. Αρούγιο με αντίπαλο τον Χαλπερίν. Η διαφορά στους 11 για τη Μακάμπι. Αρόγιο στέκεται και δοκιμάζει για 3-61-47. Η διαφορά στους 14. Το ξεκίνημα. Αρόγιο. Που πάει χαμηλά. Σουτ χωρίς ισορροπία στο Αρόγιο. Follow όμως από τον Ντορ Φίσερ. Που έχει 9 πόντους όλους αυτή την περίοδο. Και γίνεται ο παίκτης που κάνει τη μεγαλύτερη ως τώρα ζημιά στον Ολυμπιακό. Είτε με τα goal foul από την συνεργασία του με τον Αρόγιο, είτε με τα επιθετικά rebound. Ο Παπαλουκάς νικάει με αυτή την πάσα την άμυνα της Μακάμπι. Ο Τσίλντρες στους 11 πόντους. Ο Παπαλουκάς που βγήκε γρήγορα και προσπάθησε να κλέψει την πάσα. 9-74-65. Ολυμπιακός που έχει ρίξει το παρκέ στην ουσία το τελευταίο του χαρτί σε αυτό το σχήμα, το χαμηλό με τους 3 γκάρ. Το τίμημα είναι ότι με αυτό το σχήμα είναι κοντός. Όταν η μπάλα πάει χαμηλά. Να μην πω το ακατόρθωτο, να πω το δύσκολο. Ή ο Ολυμπιακός θα μαζέψει τα πράγματα και θα επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος θα σας πούμε τα σενάρια της πρωτιάς, όπως και αν έχει το θέμα. Φίσερ σε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Κάσπι χαμηλά. Και ο Κάσπι φτάνει τους 12 πόντους. Μακάμπι έχει τώρα 5 παίκτες από τον Αρόγιο. Παπαλουκάς στην εσωτερική, κάνει την μπάλα, ο Φίσερ στέλνει μία πάσα ευνηδιασμού στον Ελιγιάου που προλαβαίνει και όχι μόνο προλαβαίνει, αλλά βρίσκει και τα πατήματά του, τελειώνει τη φάση, εκτοξεύει τη διαφορά στους 15 πόντους, 84-69, 5 και 40 για το τέλος του παιχνιδιού. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν... η Μάλαγα έχει ακριβώς 0 και η Μακάμπι μείον 26, χωρίς να υπολογίζεται εδώ το τελικό αποτέλεσμα. Ο Κάσπι ανεβάζει διαφορά στους 14. Διαφορά που έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να πετύχει. Ο Παπαλουκάς σκοράρει 2 ακόμη πόντους για τον Ολυμπιακό. 94-82. Φαουλ. Περισσότεροι που είχε δεχτεί φέτος. Ήταν σε παιχνίδι όμως με παράταση 93 στο Λεμάν. Σε εκείνη την αγχωτική του νίκη με 98-93. Σε καμία άλλη περίπτωση, ακόμη και στην ήττα από την Τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ, δεν δέχτηκε παραπάνω από 85 πόντους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα των 93 πόντων του Λεμάν σε παράταση, έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ πόντων απόψε. Τέλος, 96-83, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Γκέρσον σπέβδει να συγχαρεί τον Γιαννάκη που τον διαδέχθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τον παλιό του συνεργάτη, τον Χρήστο Μαρμαρινό και αρκετούς από τους παλιούς του παίκτες. Φαντάζομαι όχι το Σόφοκλης Γορτσιανίδη που πέρασε και δεν κοιτάχτηκαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ίντριγκες και βεντέτες του παρελθόντος. Το παρόν είναι ότι ο Ολυμπιακός γνωρίζει την τρίτη του ήττα στη φετινή Ευρωλίγκα. Μετά τη Μάλαγα και το Ζάγκρεπ, χάνει και στο Τελαβίβ με μια διαφορά 13 πόντων. Επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός είναι μεν φαβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, αλλά δεν ελέγχει την κατάσταση μετά τον συνδυασμό των αποψινών αποτελεσμάτων, μετά δηλαδή τη νίκη της Μάλαγα στο Ζάγκρεπ με 77-76 και τη δική του ήττα εδώ στο Τελαβίβ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει πρώτα απ' όλα να κάνει το λογικό, το αναμενόμενο και εύκολο την ερχόμενη Πέμπτη, να νικήσει τη Λεμάν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και από εκεί και πέρα να περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Μάλαγα-Μακάμπι. Εάν η Μακάμπι κερδίσει έστω και με έναν πόντο διαφορά, τότε ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Αν όμως κερδίσουν οι γηπεδούχοι της Μάλαγα, τότε είναι αυτοί